Καλό, την τοποθέτησή σας. Όχι, γιατί. Μπουλντόζε στο ελληνικό. Λέτε τους δείκτες. Μπουλντόζε στο ελληνικό, γιατί δεν έχουν μπει ακόμη. Μπουλντόζε στο ελληνικό, ναι, okay, δεν έχουν μπει ακόμα και είναι μια ξεκάθαρη αστοχία του Άδων Γεωργιάδη, του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος έθετε μονίμως χρονικούς στόχους, τους οποίους προφανώς και δεν μπόρεσε να επιτύχει. Βέβαια, να πούμε και λίγο για μια ακόμα μεγάλη επένδυση στην Αφάντου, στη Ρόδο. Είναι μια επένδυση που ξεκίνησε το 2014. Τι να κάνουμε πάλι, κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, είναι η επένδυση στην Αφάντου στη Ρόδο. Ναι. Πολύ μεγάλη επένδυση και σοβαρή επένδυση, τουριστική. Κόλλησε τα επόμενα χρόνια και τώρα έχει μπει ξανά σε μια διαδικασία να ξεκινήσει. Γιατί τόσο 8,1% της βιομηχανικής παραγωγής σε χαμηλό το Μάρτιο του 2012. Περίμενα να το ακούσω αυτό. Θα ήταν Ερμής ανάδρομος. Θα σας... εντάξει, σε όλα τα άλλα ήταν ο Ερμής των... Μην βιάσουμε και τα ζώδια. Δεν είναι επιχείρημα αυτό, ο Ερμής ανάδρομος. Λοιπόν, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής. Μπορώ να σας πω ότι ήταν συγκυριακό. Στραβώ το κλίμα. Όχι, ήταν συγκυριακό. Μάλιστα.